οι πελάτες. They didn't know that they were to be given Swiss francs. Αυτοί οι πελάτες δεν γνώριζαν ότι η τράπεζα θα τους έδινε σουηδικά φράγκα. These clans are not sophisticated commercial clans. Αυτοί οι πελάτες δεν είναι καταναλωτές και δεν είναι επιχειρηματίες. So that they didn't know what the bank was giving them. Και έτσι δεν γνώριζαν τι τους προσέφερε η τράπεζα. The bank said that we are giving you the lowest loans or interest rates that exist in the European Union. Η τράπεζα τους είπε ότι σας προσφέρουμε τα πλέον μειωμένα δάνεια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή προς συμφέρον σας. These buyers signed an agreement not by speaking to the bank. Αυτοί οι πελάτες υπέγραψαν τη συμφωνία χωρίς καν να δουν την τράπεζα. The documents were given to them in London and they had to sign to a power of attorney. Τα διάφορα έγγραφα είχαν δοθεί στο Λονδίνο και υπέγραψαν διαμέσου μιας εντολής η οποία δόθηκε στους πράκτορες. This power of attorney was given to agents, sales agents, not legal persons. Αυτή η εντολή υπογράφηκε ενώματων μεσητών, ενώπιων μεσητών και όχι ενώπιων νομικών συμβούλων ή αντιπροσώπων της τράπεζας. These plain people, these simple people, English ordinary citizens, they signed documents which condemned them later on, in a few years, to be burdened with hundreds of thousands of loans. Αυτοί οι πολίτες αργότερα κατέλαβαν ότι τα δάνεια τους είχαν αυξηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες, so that they could not endure to pay them. Amongst my clients, there are people who were very elderly. Μεταξύ των πελατών μας έχουμε δανειζομένους οι οποίοι ήταν πολύ υπερήλικες. And so they should not have been given any such loans of any kind. Μεταξύ των δικών μου πελατών υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν καρκινοπαθείς with terminal cancer. Amongst my own clients, there are people who suffered with cancer terminally. And four of these people died. Αυτοί οι κύριοι έχουν πεθάνει. And the verdict from doctors was that they died because of the stress they suffer with the bailies. Οι ιατροί είπαν ότι the stress, η πίεση, η οποία έχει στην οποία έχουν υποβληθεί κατόπιν των πιέσεων της τράπεζας για να παραλάβουν τις περιουσίες τους κατόπιν αγωγής στο Λονδίνο, οδήγησε εις το θάνατο τους. Two of my clients committed suicide. Δύο από τους πελάτες μου έχουν αυτοκτονήσει. Because they were visited with a bailey telling them that unless they pay the loan, then they would take their property in UK. Διότι τους επισκέφτησαν οι λεγόμενοι bailies και τους είπαν ότι τους έδωσαν από το δικαστήριο την απόφαση που λήφθηκε στην Κύπρο, ερήμη τον πελατό μου, ότι αν δεν πληρώσετε τα δάνεια σας, θα καταλάβετε τις αμερικές σας περιουσίες. The lady hung herself from a wire in her own bedroom, and the gentleman gassed himself in his garage. Η κυρία αποκτόνησε τον εαυτό της, αυτοκτόνησε με βοήθεια του ηλεκτρικού σύρματος στο υπροδομάτιο της. Και ο άλλος, ο δυστυχής άνθρωπος, διαμέσου αυτοκτόνησε εντός του τεράστιου αυτοκινήτου. These are victims of the banks, and I feel very sad. Και αισθάνομαι πολύ λυπημένη. And I'm happy. Δια το γεγονός ότι αυτά τα επεισόδια δημιουργήθησαν από τράπεζες στο δικό μου το νησί. Because these incidents happened because they were brought about by a bank in my island. An island with a great history. Σε αυτόν τον νησί, το οποίο έχει μεγάλη ιστορία. Προχωρούμε τώρα στα δικαστήρια του Λονδίνου και επίσης πολεμήσαμε και στα δικαστήρια της Κύπρου με τη βοήθεια φυσικά και εγκεκριμένων δικηγόρων από αυτήν την χώρα. We are fighting in the courts in London and we are fighting in the courts in Cyprus with the assistance of distinguished lawyers such as Professor Emilianis, Mr. Katsaros, Mr. Kyriakides and various others who greatly helped us in order to call this evening. Οι οποίοι μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κακό. Οι απόφασεις τι θα γίνει
μετά στην Ευρώπη, εξαρτάται από το συνέδριο αυτό και από τα άλλα συνέδρια τα οποία θα διοργανώσουμε. The continuation of this decision as what to do next depends on this seminar and on the other seminars that we're going to fight in Europe. Mr. Kassler proposed to go to his country, and we are very grateful to go there and very happy to be there to the country of his hero. Mr. Kassler έχει ηθεί όπω το επόμενο συνέδριο γίνει στην Ουγγαρία. Εκεί που έχει κερδιθεί η πρώτη αποφασιστική μάχη εναντίον της αδικίας. Και θα πάμε. In England, we planned to speak to the members of the House of Commons who are chairing a special committee under Sir William Cash. Στην Αγγλία θα μιλήσουμε σε μια επιτροπή βουλευτών με επικεφαλής τον κύριο William Cash. And this committee και αυτή η επιτροπή βλέπει τακτικά τι γίνεται στην Κύπρο, supervises and oversees what happens in Cyprus with regard to citizens who bought here properties, όσον αφορά πολίτες οι οποίοι αγόρασαν περιουσίες στην Κύπρο, and we plan to ask Sir William in order to have such a meeting and such a seminar in the House of Commons and to invite all our friends together. Και είμαστε αποφασισμένοι να ζητήσουμε από τον κύριο Williams όπως γίνει αυτό το σεμινάριο στην Βουλή των Κοινοτήτων και θα προσκληθούν όλοι οι επισκέπτες μας για να μιλήσουν και εκεί. So you can see we are very serious about this campaign and very honest about this campaign. We want to protect the interest of our own clients. We want to protect the interest of the ordinary citizen, which is not protected now. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των απλών πολιτών, τα οποία δεν προστατεύονται σήμερα. Οι αποφάσεις των δικαστήριων